Λοιπόν, τελευταίο podcast τη σεζόν σήμερα και αν περιμένατε κάτι πιο χαλαρό, πέσατε έξω. Ακούτε τα podcast του 902.gr Σήμερα είπαμε να μην πάμε με ένα μόνο θέμα, αλλά να σχολιάσουμε τις εξελίξεις τελευταίας εβδομάδας. Με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό? Θα λέμε μια λέξη και θα ακολουθεί το σχολείο μας. Για πάμε λοιπόν. Σταθερότητα. Τι θυμάστε τη λέξη, Έτσι. Όλοι τη θυμόμαστε. Μόνιμη εποδό τη κυβέρνηση αλλά και τη υποτιθέμενη αντιπολίτευση του τύπου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι η σταθερότητα που μπορεί να αφορά τα πάντα εκτό από την καθημερινότητα του κόσμου. Έτσι, ξέφυγε από τη σταθερότητα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο που αυξήθηκε κατά 200% σε μία εβδομάδα. Και τι εβδομάδα, Έτσι. Με καύσωνα και με αυξημένε ανάγκε στα λαϊκά νοικοκυριά για την προστασία από τι υψηλέ θερμοκρασίε. Σταθερότητα, λοιπόν. Να χαιρόμαστε τα χρηματιστήρια ενέργεια, την πράσινη μετάβαση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την απολιγνητοποίηση και όλου αυτού του στόχου που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία με τη στήριξη όλων των άλλων κομμάτων εκτό του ΚΚΕ. Έχει πλάκα όμω, γιατί τι λέει η κυβέρνηση σήμερα για τι αυξήσει στην τιμή του ρεύματο. Ότι ένα από του λόγου είναι η αυξημένη ζήτηση λόγω καύσωνα σε ευρωπαϊκέ χώρε και στην Ελλάδα αλλά και οι εξαγωγέ που κάνει η Ελλάδα επειδή έχει πλεόνασμα ενέργεια από τι ανανεώσιμε πηγέ. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργό όμω ο Κυριάκο Μητσοτάκη στι 3 Ιουνίου, όταν και πάλι υπήρχε άνοδο των τιμών τη ενέργεια χωρί καύσωνα και μάλιστα τότε υπήρχε αύξηση κατά 70% σε σχέση με Απρίλιο και Μάη. Έλεγε εκείνο το περίφημο που έγινε και viral: Μπορεί να μην φύσει όσο θα περιμέναμε. Και αυτό δημιουργεί μία αύξηση στις τιμέ του ρεύματο. Η ουσία είναι δηλαδή ότι είτε φυσάει είτε δεν φυσάει, είτε υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που εξάγουμε είτε δεν υπάρχει και εισάγουμε, η πολιτική της απελευθέρωσης και της πράσινης μετάβασης έχει θεσπίσει εργαλεία όπως το χρηματιστήριο της ενέργειας και τη διασυνδεσιμότητα, ώστε μονάζιγα να χάνει πάντα ο λαό και να θησαυρίζουν η ενεργειακή Μαντάτα. <Κι> ο σοφός λαός λέει πως όταν μαλώνουν τα βουβάλια... Την πληρώνουν τα βατράχια. Προφανώ δεν λογίζουμε ω βάτραχο τον Τραμπ εναντίον του οποίου εκδηλώθηκε απόπειρα δολοφονία, που να σημειώσουμε εδώ ότι κάποιοι για δικού του λόγου επέλεξαν να υποβαθμίσουν ω γεγονό. Βατράχια νοούμε του λαού. Του λαού που πρέπει να επαγρυπνούν και να εντείνουν την αυτοτελή του πάλι. Γιατί όταν οι σφοδροί υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι ενδοαστικέ αντιπαραθέσει φτάνουν στο σημείο να εκδηλώνονται και με ενέργειε απόπειρα δολοφονία ή δολοφονίες σε άλλες περιπτώσεις, τότε τα μαντάτα που έρχονται γίνονται ακόμα χειρότερα και διαταγές για επιστράτευση έχουν υπογραφεί. Μπουρλότο. <μπουλότο> Σαφωνοταρά. Όχι. Μιλάμε για τις αποφάσεις της πρόσφατης συνόδου του ΝΑΤΟ. Αποφάσεις που προετοιμάζουν όλη την Ευρώπη για πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα αποφάσεις που μετατρέπουν την Ελλάδα σε κέντρο διερχομένων με ειδικού στρατιωτικού διαδρόμους από την Ελευσίνα στην Αλεξανδρούπολη και ακόμα παραπέρα. Χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, κάθε μεταφορική υποδομή της Ελλάδας τίθεται στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Και αυτό έχει συνέπειες. Γιατί, πολύ απλά, με τον ίδιο τρόπο που δημόσια ανακοινώνουν ότι οι εθνικές οδοί πρέπει να λειτουργούν σαν δρόμοι προτεραιότητας για τα κομβόη του ΝΑΤΟ με τον ίδιο τρόπο οι ίδιοι δρόμοι γίνονται στόχος των ανταγωνιστών του ΝΑΤΟ. Κουβάς. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στο πρόσφατο γιούρο, αλλά στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, θέματα για το ΝΑΤΟ δεν παίζουν τα κανάλια, όπω επίση δεν παίζουν και τι έρευνε που παραγγέλνει ακόμα και το ίδιο το ΝΑΤΟ. Θα θέλαμε να ήμασταν από μια γωνιά, να βλέπουμε πώ αντιδρούν κάτι δημοσιογραφικά φιντάνια των τηλεοράσεων και του διαδικτύου, όταν διαβάζουν πω στην Ελλάδα, Μόλις το 3% πιστεύει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε την αλήθεια για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι στην Ελλάδα το 52% απαντά πως διαφωνεί με τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία. Παιδιά, συνεχίστε να αναπαράγετε νατοικές παπάτζες, σωστές πλευρές της ιστορίας και ό,τι ραβασάκι σας δίνουν οι πρεσβείες γιατί πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Κουβάς νούμερο 2 Μιλώντα για κουβά, δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για τη Γαλλία και τι ψεύτικε ελπίδε που έφερε η πρωτιά σε έδρε του νέου λαϊκού μετώπου. Διαβάζουμε σε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σε κατάσταση κρίση εισέρχεται το νέο λαϊκό μέτωπο τη αριστερά με την ανυπότακτη Γαλλία να καταγγέλει του σοσιαλιστέ. Τελικά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο καύσωνα κρατάει περισσότερο από το νέο λαϊκό μέτωπο. Η χαρά ήταν εξ αρχή αυταπάτε. Αδικαιολόγητε αυταπάτε γιατί ύστερα από 20 χρόνια που γίνεται ακριβώ το ίδιο στη Γαλλία, είναι αδικαιολόγητε. Η χαρά ήταν εξ αρχή η ψεύτικη ελπίδα ότι τάχα με τα ίδια υλικά του ίδιου συστήματο μπορεί να αντιμετωπίσει παιδιά του συστήματο όπω η Μελώνη και η Λεπέν. Ή μήπω δεν είναι επικίνδυνο να δείχνει τη Λεπέν σαν μπαμπούλα αθώνοντα το καπιταλιστικό σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαφθορά και των εγκλημάτων σε βάρο των λαών, και να παίρνει τι πλάτε σου τον Μακρόν και την αντιλαϊκή του πολιτική. Οι σοσιαλδημοκράτε και οι οπορτουνιστέ, στο χρήσιμο ιστορικό ρόλο του, αναλαμβάνουν πάντα να βγάλουν το σύστημα από τη δύσκολη θέση. Και αυτό πήγε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Μαντάμ Ζαΐρα καλύτερε προβλέψει έδινε από του διάφορου πολύ προοδευτικού αναλυτέ και από τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα. Και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κατανοητό αυτό που θα πούμε, αλλά ο πιο κερδισμένο στι γαλλικέ εκλογέ ήταν ο Μακρόν. Να είναι καλά η δίθεν αριστερά του ΝΑΤΟ και τη Κομισιόν που τον ξέπλυνε ακόμα κι αυτόν. Κρατικά ταμεία. Και αυτά τα ξέρετε. Είναι μονίμω άδεια και στο χείλο του γκρεμού, όταν πρόκειται για αυξήσει στου μισθού και τι συντάξει ή για την επαναφορά των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων στου υπαλλήλου και του συνταξιούχου. Είναι άδεια αν η συζήτηση αφορά την κατάργηση των άδικων φόρων. Είναι άδεια αν πρόκειται για την υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία. Και είναι άδεια ακόμα και αν πρόκειται για φάρμακα ογκολογικών ασθενών. Ε, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2024 έδειξαν ότι για ακόμη μία φορά τα λαϊκά νοικοκυριά όχι απλά μάτωσαν από τη φορολογία που πλήρωσαν συνολικά 30 δις ευρώ, αλλά μάτωσαν και πλήρωσαν και περισσότερα από όσα προπολόγιζε η κυβέρνηση κατά 1,5 δις ευρώ. Γέμισαν τα ταμεία λοιπόν του κράτου από του μόνιμου χρηματοδότε, δηλαδή από το λαό, και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, μα πού Σε νέου νατοικού εξοπλισμού, σε νέα προνόμια σε αυτού που υποφορολογούνται αν δεν φοροαπαλλάσσονται πλήρω, δηλαδή στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Τώρα, λέει ο Μητσοτάκη, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργεια. Βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το καλύτερο πλυντήριο του Μητσοτάκη, και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι του κλέβει τι προτάσει. Και γιατί ρε, παιδιά, δεν φορολογείτε τα κέρδη και σκαρφίζεστε νεολογισμού όπω τα υπερκέρδη. Α, ναι, γιατί δουλεύετε για τα κέρδη του. Κέρδη δεν είναι ζήτημα ούτε ενσυναίσθησης ούτε λάθος υπολογισμών. Η κυβέρνηση με σχέδιο νόμου έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία και τις δομές απεξάρτησης. Ο λόγος για να μετατραπεί πλήρως μία ακόμα ανάγκη συνανθρώπων μας σε πεδίο κερδοφορίας των κορακιών της υγείας. Τίποτα στην υγεία δεν είναι επεξεγέλαση, αλλά ας σκεφτούμε τι σημαίνει ότι ένας τοξικοεξαρτημένος και η οικογένειά του δεν θα έχουν πρόσβαση στα δωρεάν και καθόλου αποτελεσματικά στεγνά θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτηση. Ποιο είναι αυτό ο διάλογο που λέει ότι ακόμα και για να γλιτώσει από το θάνατο και τι ουσίε πρέπει να έχει λεφτά, και ποιο είναι αυτό ο κερατά που λέει ότι ψυχιατρικά ασθενεί θα στερούνται την πολύτιμη βοήθεια των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων για να μπορούν να στέκονται στα πόδια του. Θυμάστε ένα σύνθημα από τι κινητοποίησει για τα τέμπη: τα κέρδη του ή οι ζωέ μα. Για να κερδίσουμε τι ζωέ μα, πρέπει να ισοπεδώσουμε το σύστημα των κερδών του. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάστορα. Το λέγανε διάφοροι προεκλογικά. Το επιβεβαίωσε πανηγυρικά με τεκλογικά ο Κασελάκη. Έτσι έκανε ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτε να τα πούνε οι δυο του στην Κουμουνδούρου. Και γιατί στην Κουμουνδούρου, ρε παιδιά, και μάλιστα μέσα στον κάψο, να χάθηκε μια γλυφάδα, μια κηφισιά, τέλο πάντων. Από ό,τι είδαμε, συγκλώνησε η πρωτοβουλία του CEO. Μαζεύτηκαν κάτι δεκάδε τελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, φίλησαν το χέρι του CEO, βγήκαν η φωτό και η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, αν θε να μάθει τα νέα του ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώνεσαι υπεύθυνα από νταλαούρε και στοιχουργού, διαρροέ και σχόλια σε κάθε πιθανό και απίθανο βόθρο του διαδικτύου. Εμεί με τα εσωκομματικά άλλων κομμάτων δεν ασχολούμαστε, αλλά ας πρόσεχα. Τιμή Έχουμε την τιμή, οι δημοσιογράφοι και όλο το προσωπικό του ριζοσπάστη και του εδώ και 4,5 χρόνια να καλύπτουμε από πολύ κοντά ίσω έναν από του πιο σπουδαίου εργατικού αγώνε των τελευταίων 30 ετών. Έχουμε την τιμή να μα ξέρουν καλά οι εργάτε τη ΛΑΡΚΟ και να μα εμπιστεύονται για να μα δώσουν κάθε νέα εξέλιξη. Έχουμε την τιμή να ξέρουν ότι εδώ η φωνή του θα βγει προ τα έξω χωρί παράσιτα. Κυρίω όμω έχουμε την τιμή να έχουμε πάρει αυτό το μεγάλο μάθημα για το τι σημαίνει ταξική ενότητα, για το τι σημαίνει ασυμβίβαστη σύγκρουση με το κράτος, την εργοδοσία, την κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν πιο πριν. Έχουμε την τιμή να μας συνεπέρνουν οι ανακοινώσει των σωματείων της Λάρκο γιατί αυτές δεν είναι χτισμένε στην άμμο, αλλά με ατσάλι, φωτιά και τόλμη να αγωνιστούν σε μια αρένα με τα θηρία και να τα κοιτάνε στα μάτια εδώ και χρόνια. Στη νέα φάση του αγώνα του θα είμαστε εδώ, μαζί του. Στη συνέχεια τη πάλι του, στο δρόμο τη τιμή που οι ίδιοι τον χαράζουν και εμεί τον καταγράφουμε. Καταγράφουμε επίση και τον κατήφορο, την ξετσιποσιά και την ατιμία όσων παίρνουν επόμου την τελική πράξη των απολύσεων το ερήμωμα δεκάδων χωριών που ζούσαν από τη Λάρκο. Αδέρφια μας κρατάτε γερά. Κλείνοντα το τελευταίο επεισόδιο τη χρονιά με ένα ηχητικό που δεν είναι από διαδήλωση αλλά από τη λήξη μια θεατρική παράσταση στο αρχαίο θέατρο τη Επιδάλου. Λοιπόν, εμείς περάσαμε καλά και αυτή τη σεζόν και ελπίζουμε σε ακόμα καλύτερα για την επόμενη. Μέχρι να τα ξαναπούμε προ Σεπτέμβρη μεριά, 902.gr και ριζοσπάστης. Πραγματικές ειδήσει και στη χαλάρωση. Μουσική Καλό καλοκαίρι σε όλους.